Γεια σα, φίλε και φίλοι του Entente. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μα στο YouTube και στο entente.gr. Σήμερα θα δούμε το Galaxy Gear 2 Neo, το ένα από τα δύο καινούρια smartwatches που έβγαλε πρόσφατα η Samsung παρουσίασε μαζί με το Galaxy S5. Αυτό λοιπόν είναι το ένα από τα δύο smartwatches τη Samsung. Είναι συνέχεια του Gear, αρκετά πιο μικρό, αρκετά πιο μαζεμένο, πολύ πιο ωραίο στο να το φοράει κανεί στο χέρι του. Με λειτουργικό όχι Android, αλλά Tizen τη ίδια τη Samsung και πολύ καλύτερη ε, αυτονομία σε σχέση με το περσινό Gear. Δουλεύει τρει-τέσσερι μέρε χωρί πρόβλημα. Το design του είναι αρκετά μαζεμένο. Το χέρι είναι μια χαρά, όπως μπορείτε να δείτε. Έχετε κουμπώνει πολύ καλά εδώ με το να τη συγκεκριμένη. Εδώ, έτσι, η οποία γράφει η Samsung. Κλασικό λουράκι το οποίο μπορεί να το αλλάξετε. Ε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο λουράκι που να είναι χρήσιμο όπω συνέβαινε στο gear. Ε, το πρώτο που ήταν η κάμερα και δεν μπορούσε κανείς να αλλάξει λουράκι. Ε, το μέγεθο είναι αυτό που όπω το βλέπετε τώρα είναι μια χαρά μέγεθο για ρολόι. Αν και αρκετά σχετικά χοντρό, μπορεί να πει κανεί εδώ στο κάτω μέρο. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά εδώ. Έχει ε, αυτές εδώ πέρα οι ακίδες είναι για να φο, φορτίζει το τηλέφωνο, υπάρχει το ρολόι, υπάρχει μια ειδική συσκευή που κουμπώνει εδώ και πάνω σε αυτήν μπαίνει ένας USB φορτιστής ενώ αυτό από εδώ κάτω είναι ο αισθητήρα για να μετράει τους παλμούς, θα δείξουμε μετά πως ε, δουλεύει εδώ πέρα είναι το μοναδικό φυσικό πλήτρο που υπάρχει στην ε, συσκευή έτσι, με το που το πατάμε ανοίγει, με το ξαναπατάμε κλείνει, με το που κάνουμε διπλό κλικ φορτώνει μια ε, επιλογή που έχουμε διαλέξει εμείς εξ αρχής, για παράδειγμα το heart rate θα το βάλω στο χέρι μου για να δείτε πως δουλεύει το heart rate ωραία ε, πάμε διπλό κλικ start και μου μετράει τώρα τους παλμούς στο χέρι απλά πρέπει να είμαι ακίνητο. Ε, να μην κουνιάμε καθόλου δηλαδή ε, να μην μιλάω κανονικά 88 παλμοί λοιπόν ε, τώρα και αυτό που δεν μπορεί να κάνει εδώ με τους παλμούς είναι να τους που μετράει συνέχεια ε, ούτως ώστε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τους παλμούς μας, κάτι πολύ χρήσιμο στο γυμναστήριο, κάτι που κάνουν ας πούμε τα πόλα ειδικές έτσι, συσκευές που είναι για α, τέτοια δουλειά Εδώ πέρα πρέπει να πατήσουμε εμείς για να πάρει παλμό και να είμαστε και ακίνητοι γιατί όσες φορές το δοκίμασα και έτρεχα ή έκανα κινήσει με τα χέρια ή κάτι τέτοιο δεν δούλευε, ε, δεν μπορούσε να πάρει τους ε, παλμούς από το ε, χέρι Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα είναι η ώρα. Ε, το κεντρικό μενού ουσιαστικά δουλεύει έτσι. Φεύγουμε από την ώρα και πηγαίνουμε στο κεντρικό μενού. Υπάρχει notifications όπου έρχονται μηνύματα εδώ πέρα ε, και άλλε τέτοιε λεπτομέρειε. Τι ρυθμίζουμε από το Galaxy, το S5, όλα αυτά τα πράγματα. Γενικά τώρα όποιο, όποιο Galaxy έχουμε. Logs, τηλεφωνικά logs είναι εδώ. Έτσι. Και το βλέπετε κάνοντα back. Ουσιαστικά κάνουμε το δάχτυλό μα drag από πάνω προ τα κάτω. dialer όπου μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο επιτόπου και να αρχίσουμε να μιλάμε από εδώ. Καθώ υπάρχει μικρόφωνο και ακουστικό εδώ πέρα, μη και μπορούμε να μιλάμε κατευθείαν από το ρολόι. Ελα, κοίτα, ελα, κοίτα. Εδώ πέρα είναι οι επαφέ μα. Ε, settings, controls, okay, θα δούμε μετά. Watch on remote, έτσι. Εδώ πέρα φτιάχνουμε το τηλεκοντρόλ για να ελέγχουμε με το ρολόι ε, την ε, τηλεόραση. Ωραία. s voice, ε, music player, έτσι, ε, tracks will be played via the gear. You can copy tracks to the gear by open gear man's. Δηλαδή περάσουν εδώ πέρα ε, κάποιες τραγούδια και να παίζουν από εδώ, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για να βάλουμε ακουστικά εδώ πέρα. Οπότε θα πρέπει να τα ακούμε από το ηχιάκι του gear τα ε, ε, τα τραγούδια voice memo έτσι όπως είμαι εδώ πέρα μπορώ να αρχίσω να γράφω ε, μέχρι 5 λεπτά voice memo και αυτό να το αναπαραγάγω μετά έτσι ωραία πάμε να δούμε εδώ τα recordings το έγραψε επιτόπου έτσι ε, και μπορώ να το ακούσω από εδώ, από εδώ μέσα, κατευθείαν, ωραία, Πεν, πεντόμετρο, μετράει τα βήματά μας, έτσι, δουλεύει, μπορεί να το βάλουμε να δουλεύει συνέχεια και να μετράει συνέχεια exercise, όπου εδώ πέρα ε, χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, το GPS, για να εμείς κάνουμε start, μετράει το χρόνο μας και μεταφέρει τις πληροφορίες στο ε, τηλέφωνο έτσι γιατί ε, βλέπει εδώ πέρα από το GPS του τηλεφώνου τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει heart rate το είδαμε αυτό sleep ε, και αυτό το είδαμε ε, το βάζουμε να ξεκινήσει ας πούμε αυτό να ενεργοποιηθεί ε, την ώρα που κοιμόμαστε για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες ε, το βράδυ ε, να δούμε την άλλη μέρα πόσο καλά έχουμε κοιμηθεί βλέπει, βλέπει εδώ πέρα κάποια sleep patterns λέει ωραία ε, 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 ε. Αυτέ είναι οι βασικέ λειτουργίε που προσφέρει το τηλέφωνο. Α, πάμε λιγάκι όμω εδώ λιγάκι στα controls, όπου εδώ πέρα έχουμε τη φωτεινότητα αυτή τη στιγμή στη μέση τιμή και η ένταση στη μέση τιμή. μπαταρία 88% φορτισμένα από το πρωί μια χαρά είναι, θα αντέξει 3-4 μέρε. Ε, εδώ πήγαμε τώρα στο μενού όπου αφορά τα apps. Έτσι, contacts, ok. Controls, τα είδαμε αυτά. Dialer, email. Ε, όπου παίρνει ρυθμίζουμε το email από το τηλέφωνο και φέρνει εδώ πέρα τις πληροφορίες Gallery όπου πάλι μεταφέρουμε εδώ πέρα κάποια πραγματάκια Find my device όπου με το θα το πατήσω αυτό εδώ πέρα αρχίζει να χτυπάει το τηλέφωνο το ακούτε για να ξέρουμε που είναι, να το βρούμε στο σπίτι άμα το έχουμε χάσει, μια χαρά ε, Logs, Media Controller, Messages, Music Player, OK, Notifications, πεδόμετρο, Schedule εδώ για παράδειγμα φέρνει ε, και το, το Google Calendar κατευθείαν στο τηλεφωνάκι, στο ρολογάκι. stopwatch, ναι, κλασικό χρονόμετρο. Timer ε, ανάποδο χρονόμετρο. Τα settings εδώ πέρα είναι κάποια πράγματα και θα τα δούμε σε λιγάκι. Voice Memo Weather, ε, πληροφορίε για τον καιρό ε, πάλι από το τηλέφωνο. Έρχονται όλα αυτά τα κάνει μέσω του τηλεφώνου, δεν μπορεί να τα κάνει μόνο του. Και εδώ στο settings ε, μπορώ να αλλάξω το ρολόι. Κατεβάζω εφαρμογέ μέσα από το τηλέφωνο, άλλα ρολόγια διαφορετικά από αυτά που, που έχει προεγκατεστημένα μέσα. Αυτό που είχα δώσει στην αρχή, ήταν. το το είχα κατεβάσει από το ίντερνετ, αυτό εδώ πέρα. Έτσι, μπορώ να βάλω τύπο αναλογικό ρολόι, παραδοσιακό αναλογικό ρολόι, το άλλαξα το ρολόι. Wallpapers, ε, να αλλάξω εγώ την εμφάνιση, ωραία, το background, sound μου λέει εδώ πέρα, sound mode, sound vibrate, mute. Uh, touch Sounds ringtone Tone Πώ θα χτυπάει το, το, τηλε, το ρολόι Γιατί είπαμε χτυπάει το ρολόι την ώρα που χτυπάει και το τηλέφωνο Vibration Notification Flicker Ok Βλέπετε εδώ πέρα σαν να έχει ένα τηλέφωνο είναι uh, και να το ρυθμίζεις, Ωραία Screen Time Out uh, Θα το βάλω ας πούμε 5 λεπτά για να μην κλείνει καθόλου Bluetooth Double Press Διαλέγουμε την uh, εφαρμογή που θα ξεκινάει με το που θα το διπλό κλικ εδώ πέρα στο συγκεκριμένο πλήκτρο έτσι ωραία βλέπετε άλλαξε το background που έκανα εδώ πέρα και gear info about gear μας λέει εδώ πέρα model number R381 software version serial number και τα σχετικά είναι σίγουρα μια πολύ καλύτερη συσκευή σε σχέση με το πρώτο gear έχει πλάκα να μιλά στο τηλέφωνο, να μιλά στο ρολόι με κάποιον φίλο σου αντί να σηκώνει το τηλέφωνο. Σου έρχονται εδώ πέρα όλε τι ειδοποιήσει από το τηλέφωνο εφόσον τη ρυθμίσει από, το... Από εκεί. Υπάρχουν αρκετέ εφαρμογές για να κατεβάσει και αυξάνονται ακόμα περισσότερο στο ειδικό store που είναι στο... μέσα από το Galaxy Galaxy συσκευή που έχεις απλά χρειάζεται οπωσδήποτε Galaxy συσκευή για να μπορέσεις να το χρησιμοποιήσεις ε, αυτό εδώ η λειτουργία του heart rate είναι που με προβληματίζει εμένα γιατί δεν μπορεί να το έχει συνέχεια ενεργό και να μετράει συνέχεια τους παλμούς σου όπως κάνει ένα polar για να μπορέσεις να βγάζεις συμπεράσματα για την άσκησή σου, για τη διατροφή σου και τα σχετικά έτσι, πρέπει να το πατάς για να βγάλει ε, τους παλμούς σου ε, Κατάλα, εντάξει, ε, είναι πολύ πιο κομψός σχέση με το προηγούμενο, φοριέται πολύ πιο άνετα, έχει το χαβαλέτο, έχει την πλάκα του. Ε, τα είδατε βλέπετε, επειδή κουνιάμε τώρα και μιλάω, δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Πρέπει να μείνω ακίνητο για να μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα, και αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Και για μένα είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που έχει το συγκεκριμένο τηλέφωνο, το συγκεκριμένο ρολόι. Μπερδευόμαστε, γιατί για όλα τη τηλέφωνα μιλάμε. Τέλο πάντων, αυτό όμω είναι σε γενικέ γραμμέ το Galaxy Gear 2 Neo Νίο. Ένα smartwatch το οποίο ουσιαστικά είναι. Συνοδευτικό των Galaxy συσκευών που μπορούν να την υποστηρίξουν Galaxy S5 σε πρώτη φάση, Galaxy S4 και άλλες συσκευές σε δεύτερη φάση Με καλή οθόνη που φαίνεται καλά και, στο, και την ημέρα κάτω από το φως είναι και αδιάβροχο δεν έχετε πρόβλημα να πρίνετε τα χέρια σας να κάνετε ένα ντουζάκι εντάξει δεν είναι για να το βάζετε στη θάλασσα αλλά τα βασικά μπορείτε να τα κάνετε ε, τώρα αν αξίζει ή όχι είναι κατά πόσο, πόσο έντονα γκατζετάκιας είναι κανείς και φυσικά αν έχει κάποια γκάλαξη άλλη συσκευή ε, αυτό λοιπόν είναι το Galaxy Gear 2 Neo ένα από τα πολλά smartwatch που κυκλοφορούν αυτόν τον καιρό